Βρεθήκαμε εδώ απόψε για να μιλήσουμε σχετικά με την επανασύσταση της κίνησης ενεργών πολιτών Σιτίας. Ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί από το 2010. Απλά υπήρξαν κάποια κενά χρονικά διαστήματα όπου ήταν σε ύφεση η λειτουργία της. Πριν 2 μήνες περίπου λοιπόν αποφασίσαμε να την ενεργοποιήσουμε ξανά σαν σωματείο της πόλης και να προσπαθήσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά και έχοντας πρίκα και τους αγώνες του 2010 για το μακρύ γυαλό, για την άδικη τότε απόφαση διχοτόμησης του Δήμου Σιτίας, έχοντας πρίκα τους αγώνες που είχαμε κάνει στο παρελθόν για το νοσοκομείο Σιτίας και δυστυχώς παραμένει ακόμα επίκαιρο το θέμα 4 χρόνια μετά. Γενικώς είμαστε μια ομάδα πολιτών της Σιτίας που έχουμε ανησυχίες για τα τεκτενόμενα στη περιοχή μας. Η κατεύθυνση της κίνησής μας θέλουμε να είναι και πολιτική αλλά και ακτιβιστική. Στο πολιτικό κομμάτι θα θέλουμε να διαμορφώνουμε την ατζέντα σε τοπικά θέματα, να προκαλούμε το διάλογο και να προσκαλούμε σε διάλογο, να διοργανώνουμε ημερίδες σχετικά με τοπικά θέματα, αλλά κυρίως θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στην κίνησή μας, να συνδράμουν, γιατί όσο περισσότερο είμαστε, τόσο περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε. Το βασικό που λείπει, κατά τη γνώμη μου, από την περιοχή μας είναι η έλλειψη συμμετοχής και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Να προσκαλέσω τους νέους ανθρώπους της περιοχής μας, διότι οι νέοι είναι εκείνοι που πρέπει να διαμορφώσουν και να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της περιοχής. Οι νέοι που αποφάσισαν να ζήσουν εδώ πρέπει να ορίζουν και τις τύχες του τόπου. Εμείς δεν έχουμε, βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, κάποιο εκτελεστικό ρόλο, με την έννοια ότι ορίζουμε τις τύχες του τόπου με εκτελεστική εξουσία, ας πούμε, αλλά με την έννοια της παρέμβασης ίσως είναι ουσιαστικότερο το να συμμετέχουν γενικά στα σωματεία της πόλης, όχι μόνο στην κίνηση ενεργών πολιτών. Το άλλο κομμάτι, επίσης θα ήθελα να πω ότι η πρόθεσή μας είναι να διοργανώνουμε 3-4 φορές το χρόνο έτσι ένα δημόσιο διάλογο με συγκεκριμένη θεματολογία, να μαζευόμαστε, να συναθροιζόμαστε σε κάποιον δημόσιο χώρο όπως παράδειγμα το Πολύκεντρο και να ανταλλάζουμε απόψεις οι οποίες θέλω να πιστεύω αυτές οι διαδικασίες ότι θα αποβούν γόνιμες και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Οι απόψεις που θα διαμορφωθούν μέσα σε αυτές τις δημόσιες συναντήσεις. Από εκεί και πέρα, ο μη πολιτικός ρόλος της κίνησης ενεργών πολιτών Σιτίας θέλω να είναι, και το έχουμε δείξει και μέχρι τώρα, ακτιβιστικός, ανθρωπιστικός. Πρόσφατα, με ένα ατυχές γεγονός με τους Σύριους μετανάστες οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην Ιερά Πέτρα, η κίνηση μας συμμετείχε ενεργά στο να παρέχει τρόφιμα και ρουχισμό, καλώντας όλους τους συμπολίτες μας. Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση των Σιτιακών σε αυτό το κάλεσμα. Δείξαμε ότι είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σαν σύλλογος σε τέτοιες προσπάθειες. Ευχόμαστε βέβαια να μην ξανασυμβεί περιστατικό με μετανάστες γενικώς, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο για την Κρήτη και γενικά για την Ελλάδα και για την Ιταλία βέβαια. Βλέπουμε και τα τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν στη Λαμπεντούζα. Από εκεί και πέρα, στις επόμενες συνεδριάσεις μας, οι επόμενες συνεδριάσεις της Κίνησης Ενεργών Πολιτών θα είναι ανοιχτές για όλους. Θα θέλουμε
και θα προσκαλούμε με δελτία τύπου όσους θέλουν να εγγραφούν καινούργια μέλη στο σύλλογό μας και να συμμετέχουν στις συζητήσεις μας έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας, τους στόχους που προανέφερα. Για μας είναι ενθαρρυντικό και μας δίνει δύναμη το γεγονός ότι από τότε που ιδρύθηκε η Κίνηση Ενεργοπολιτών, από το 2010, αγωνιστήκαμε για συγκεκριμένα τοπικά θέματα και έχουμε την ικανοποίηση ότι καταφέραμε ένα αποτέλεσμα. Αυτά τα αποτελέσματα που καταφέραμε μας δίνουν και το κίνητρο, παράδειγμα στο Μακρύ Γυαλό, τουλάχιστον δεν έφυγε όλος ο Δήμος, τουλάχιστον με όλον αυτόν τον αγώνα, καταφέραμε να μείνει ένα κομμάτι του Δήμου στο Δήμο Σιτίας. Με όλες τις παραβάσεις μας, είτε πολιτικού χαρακτήρα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, είτε τις ακτιβιστικές μας παρεμβάσεις, βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι πετυχαίνουν το στόχο τους και αυτό είναι που μας δίνει το κουράγιο και τη δύναμη να θέλουμε να συνεχίσουμε στο μέλλον να κάνουμε αντίστοιχες δράσεις και αντίστοιχες παρεμβάσεις. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αισθάνονται ενεργοί πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και όλους τους συμπολίτες της περιοχής μας, οι οποίοι θα θέλουν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας, να προσέλθουν σε επόμενες συναντήσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίνησης Πολιτών. Θα ενημερωθούν από τα μέσα μέσω ανακοινώσεων και δελτίου τύπου για το χρόνο και τον τόπο που γίνονται αυτές οι συναντήσεις και θα χαρούμε πολύ να εγγράψουμε νέα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ.